Του Χριστού θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και από το 18 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 18 εδάφιο. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτον. Αφού ηραβωνίστη η μήτυρ αυτού Μαρία μετά του Ιησού, Ιωσήφ πριν συνέλθωση, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης, δίκαιος όν και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός ελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνηκα τώραν εις αυτόν λέγον, Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλο έγινε, δια να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμώνε Θεός. Εξευγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμος προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν έως σου εγέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν μας υπεσχέθη ότι θα αλλάξει την ανθρωπότητα, θα αλλάξει τη ζωή μας, θα αλλάξει την πορεία μας και θα μας μεταφέρει από τον κόσμο αυτό στον ουρανό και θα μας ενοποιήσει, θα μας κάνει ένα εμάς τους χωρικούς και τους γήινους με τα ουράνια και τα αιώνια. Αυτή ήταν μια υπόσχεση η οποία περιγράφηκε με λεπτομέρειες στον προφητικό λόγο και κάνουμε πάρα πολύ καλά να προσέχουμε σε αυτόν ως εις λίχνον φέγγοντα εις σκοτεινό τόπο, γνωρίζοντες ότι καμία προφητεία της Γραφής δεν ήρθε από διασάφηση ανθρώπων, αλλά υπό το Πνεύματος του Αγίου ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Μωυσής ευθύς εξ αρχής, όταν περιγράφει την πτώση του ανθρώπου και το διωγμό του από τον Παράδεισο, αναφέρεται σε αυτό το πρόσωπο, τον Ιησού Χριστόν, λέγοντας προς τον διάβολο ότι «Έχθρα θα στήσω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναίκας». Μίλησε λοιπόν για κάποιο σπέρμα γυναίκας, καθώς μας βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας ότι εγεννήθη εκ γυναικός και είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος εγεννήθη εκ γυναικός, διότι συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου. Η πρώτη περιγραφή είναι του πώς θα γεννηθεί ο Χριστός και η απάντηση είναι θα γεννηθεί μέσα από Παρθένο. Η δεύτερη ερώτηση είναι πού θα γεννηθεί και είναι γραμμένο «Και εσύ Βιθλέμ, η γη του Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη, διότι εξού θέλει εξέλθει γούμενος, ο οποίος θέλει ποιμάνει τον λαό μου Ισραήλ». Με απόλυτη ακρίβεια περιγράφει και το πού θα γεννηθεί, αλλά και το πότε. 69 εβδομάδες από τη στιγμή που θα εκδοθεί το διάταγμα του Δαρίου του βασιλιά για την οικοδομή του τείχους της Ιερουσαλήμ. Ακόμη περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού και πώς θα ονομαστεί. Ναζωραίος. Και εδώ είναι ένα ωραίο θαύμα, γιατί η Ναζαρέτ δεν υπήρχε σαν πόλη ή χωριό στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δημιουργήθηκε λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού. Και Ναζωραίος δεν έχει καμία σχέση με το Ναζιραίος. Ναζωραίος σημαίνει αραμαϊκά Ναζίρ, απεσταλμένος του Θεού, Μεσσίας και Άγιος του Θεού. Αλλά είχε και ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό, ότι θα ονομάζεται Ιησούς, που σημαίνει σωτήρ των ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός με θυμών. Θα είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει εμφανιστεί ξανά στην ανθρωπότητα,
ένα πρόσωπο που είναι όχι μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός, ένας άνθρωπος ο οποίος προϋπήρχε, γιατί οι άνθρωποι δεν προϋπάρχουμε, δημιουργούμεθα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απαρχής Θεός και έλαβε δούλου μορφή και έλαβε σάρκα, σώμα για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και ό,τι έκαμε ήταν για να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι και να ζει μέσα στη ματαιότητα του πλούτου, ούτε μέσα στη θλίψη του πνεύματος, ούτε μέσα σε αχριστία, άχρηστος, άθλιος και τυποτένιος και χωρίς να έχει κανένα σκοπό ή στόχο. Να έρθει να περάσει σαν μια πεταλούδα για 60, 70, 80 χρόνια και αυτό είναι όλο. Ο Θεός δεν έφτιαξε έτσι τον άνθρωπο και δεν προσδιορίσε και αυτή τη ζωή του ανθρώπου. Και φοβερή θα είναι η ζωή του ανθρώπου εκείνου που δεν θα το καταλάβει αυτό. Ότι μόνο ο Χριστός, τον οποίον έστειλε ο Θεός, μπορεί να φέρει τη χαρά, την ευλογία, να τον βγάλει από τα ασαλευόμενα και να τον φέρει στα ασάλευτα, να τον βγάλει από τη ματαιότητα, από τα άχρηστα και να τον φέρει στα χρήσιμα και να τον βγάλει ιδιαιτέρως από το θάνατο και να τον φέρει στη ζωή την αιώνιο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι εσείς νεκροί όντες για τις αμαρτίες σας και τις παραβάσεις σας ήρθε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και σας ζωοποίησε. Ο άνθρωπος λοιπόν του κόσμου τούτου είναι νεκρός και δεν το ξέρει. Δεν είναι νεκρός με το φυσικό θάνατο που είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώματος, αλλά είναι νεκρός με το πνευματικό θάνατο που είναι η απομάκρυση του Θεού από τον άνθρωπο, γιατί μέγας χωρισμός ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο είναι οι αμαρτίες του. Γι' αυτό και ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και είπαμε σήμερα θέλουμε να μας φανερώσει ο Θεός πως εργάζεται όταν αποστέλει, πρώτον, και δεύτερον πως εργάζεται όταν ευαρεστείτε. Γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τα ωραία σχέδια ο Θεός που έχει για τον κανέναν, για τον κάθε έναν από μας, όταν όμως ο άνθρωπος κατανοήσει, έλθει σε Αυτόν. Και όλα αυτά τη διδασκαλία αυτή θα την πάρουμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, δεν είπε τώρα να γεννηθεί ο Χριστός, αλλά έκανε μια μεγάλη προετοιμασία. Και πάντοτε ο Χριστός πριν κάνει οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή, ο Θεός πριν κάνει οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας, κάνει μια μεγάλη προετοιμασία. Προετοιμασία που δεν φαίνεται στη λεπτομέρεια, αλλά εκ των υστέρων την κατανοείς. Και έτσι λοιπόν η αγαθή πρόνοια του Θεού καταρχάς προσδιόρισε τη χρονική περίοδο επακριβώς και την προφήτευσε, προετοίμασε ολόκληρη τη γη αλλά και τοπικά το συγκεκριμένο τόπο, τη Ναζαρέτ την προετοίμασε για να ονομαστεί Ναζαρέος, τη Βηθλέμ, αλλά προετοίμασε και τους ανθρώπους, ιδιαίτερα το λαό Ισραήλ να προσμένει το Μεσσία, αλλά και κάποιους ανθρώπους με μια ειδική προετοιμασία. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό, να δούμε ποια είναι η προετοιμασία. Πρώτον δημιούργησε μια διακυβέρνηση σε όλη την οικουμένη από μια κυβέρνηση. Κατέλησε όλα τα σύνορα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός θα γεννηθεί στη γη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα κηρυχθεί μέσα στην πρώτη γενιά σε όλη την οικουμένη. Κατήργησε λοιπόν όλα τα σύνορα.
Δεύτερον, έφερε μία μοναδική παγκόσμια ειρήνη σε όλη τη γνηστή τότε οικουμένη, γιατί ο πόλεμος είναι αυτός που φέρνει πρόβλημα, που θα φέρνε πρόβλημα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ίσως δύο είναι οι περίοδοι στην ανθρωπότητα παγκόσμιας ειρήνης συνεχόμενης. Τότε και τώρα. Τέλος, διεσκόρπισε όλους τους Εβραίους σε όλη τη γνωστή οικουμένη, φτιάχνοντας συναγωγές για να υπάρχει το κήρυγμα της Γραφής αλλά και η αρχή του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και επίσης έβαλε μεγάλη ελπίδα προσμονής στο λαό Ισραήλ, ζήλο να περιμένουν τον Κύριο, γιατί έβλεπαν όλα τα σημεία. Όλα λοιπόν τα προετοίμασε. Να μην ξεχάσω όμως και κάτι που αφορά εμάς τους Έλληνες, και ήταν μια παγκόσμια ειρήνη χωρίς σύνορα, με μια γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όλα έτοιμα. Όλο το περιβάλλον έτοιμο. Έτσι έρχεται ο Χριστός. Δεν έρχεται ξαφνικά, προετοιμάζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι προετοίμασε, θα προετοιμάσει τώρα και ειδικούς ανθρώπους, τους οποίους προκαταβολής κόσμου γνωρίζει, και τώρα θα προετοιμάσει και τις καρδιές τους για να μπορέσουν να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Αδελφοί, όταν θα ακούμε ό,τι ακούμε, θα το φέρνουμε στο μυαλό μας, αλλά πιστεύω ότι και ο Θεός θα μας το φανερώνει για τις σημερινές μέρες, γιατί ο Κύριος έρχεται. Και τότε ήταν να δημιουργήσει με το κήρυγμα του Ευαγγελίου μία εκκλησία αγία, τέλεια, ένδοξη, που θα κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, για να σταθεί ο χριστιανισμός, και σε έσχατες μέρες πάλι ο Λόγος του Θεού, και με τα ίδια εργαλεία, με σκεύη εκλογής του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε ειδικούς ανθρώπους, θα δημιουργήσει και δημιουργεί και πάλι μια καινούργια εκκλησία, έξω από αυτά τα μικρά και ασήμαντα που ξέραμε: Ορθόδοξη, Καθολική, Ευαγγελική, Πεντηκοστιανή, Τσακωμή. Έξω από όλα αυτά μια εκκλησία αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τι ούτων, ένδοξη εκκλησία, η οποία έχει αποστολή, και πάλι να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, για να δημιουργήσει λαόν προδιατεθειμένο για την αρπαγή της εκκλησίας. Το περιβάλλον λοιπόν έτοιμο, και τώρα η εκλογή και η προετοιμασία των ανθρώπων. Τότε ήταν μόνο στη Βηθλεέμ ή στον Ισραήλ εν τέλει, τώρα είναι σε κάθε γωνιά της γης. Βηθλεέμ που γεννιέται ο Χριστός και που διαλέγει ο Θεός ανθρώπους. Για να μην πάει το μυαλό κανενός σε άλλα πράγματα, δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αυτή η εκκλησία, αλλά προσευχόμαστε να μας κάνει και να μας βάλει μέσα σε αυτή την εκκλησία ο Θεός. Και όπως τότε διάλεξε ανθρώπους και τώρα διαλέγει, μακάρι να διαλέξει και εσάς και εμάς όλους μας, όχι για να μας υψώσει, αλλά για να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο. Όχι για να προβάλλει ανθρώπους ή εκκλησίες, αλλά για να προβληθεί η Βασιλεία των Ουρανών, και ιδιαιτέρως η αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι ένα μυστήριο και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έψαξε, βρήκε κάποιον που τον λέγαν Ζαχαρία, ιερεύς από την τάξη του Ααρών, και τη γυναίκα του Ελισάβετ, και αυτή εκ των θυγατέρων του Ααρών, και απέστειλε άγγελο για μια ιδιαίτερη πρόσκληση.
Και εμφανίστηκε μπροστά της ξαφνικά ένας άγγελος, ο Γαβριήλ, μπροστά στον Ζαχαρία, ενώ ιεράτευε μέσα στο ναό, και ενώ φοβήθηκε αυτός, ο άγγελος του λέει: «Μη φοβάσαι, αλλά σε διάλεξε ο Θεός. Μη φοβάσαι, γιατί σε διάλεξε ο Θεός. Και σε διάλεξε ο Θεός για να απαντήσει στα αιτήματά σου. Και μάλιστα στο αίτημά σου». Η γυναίκα του ήταν στήρα, μια ζωή προσευχότανε για να κάνει παιδί, και μέσα από αυτή την έλλειψη έρχεται ο Θεός να εκλέξει και να διαλέξει αυτούς που υπέμειναν. Μα ήταν αυτός τον οποίον κάλεσε για να ευλογήσει και δεν του έδωσε παιδί. Γι' αυτό δεν του έδωσε παιδί. Επειδή τον κάλεσε για να τον ευλογήσει. Γιατί έπρεπε να βρεθεί δόκιμος. Βεβαίως θα μπορούσε να του είχε δώσει όχι ένα, πολλά παιδιά, αφού ήταν άμεμπτος, φοβούμενος στο Θεό, υπάκουος, αλλά δεν απαντούσε στην προσευχή του, γιατί έπρεπε η απάντηση να γίνει το συγκεκριμένο χρόνο, με το συγκεκριμένο τρόπο, για να καταλάβει και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ότι το παιδί αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει σε όλη του τη ζωή να μην πιει κρασί, σίκερα, και να είναι ναζιραίος, αφιερωμένος στο Θεό. Και αφού άργησε, ήρθε. Όλα μέσα στο χρόνο και στον τρόπο και στην αγάπη του Θεού. Η γυναίκα σου θα γεννήσει ιό, αλλά αυτός ο ιός θα είναι κάτι άλλο. Αυτό που δεν σου είχε απαντήσει ο Θεός, εάν θέλεις να ευαρεστείς Αυτόν, θα σου το απαντήσει, αλλά η απάντησή του θα είναι το κάτι άλλο. Δεν θα είναι αυτό το οποίο ήξερες και βλέπεις γύρω σου, είναι το κάτι άλλο. Και ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε. Πρέπει όμως να πιστέψει. Πρέπει να πιστέψει ότι τώρα δεν θα είναι όπως ήτανε, τώρα θα γίνει καινούριο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ καινούρια Ελισάβετ. Και το παιδί, όχι σαν τα άλλα τα παιδιά, τελείως διαφορετικό παιδί. Και για να τον βοηθήσει να πιστέψει, επώδυνα του λέει: «Δεν θα ξαναμιλήσεις μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο σου είπα». Γιατί είναι απαραίτητη η πίστη σου για να συλλάβει η Ελισάβετ, και είναι απαραίτητη η πίστη της Ελισάβετ για να συλλάβει ενώ είναι στήρα. Και μετά από 6 μήνες βρίσκει ένα άλλο ζευγάρι. Τους περίμενε με υπομονή ο Θεός να μεγαλώσουν. Έφερε την Μαρία κοντά στον Ιωσήφ και δημιουργήθηκε αυτή η ωραία έλξης, την οποία μόνο ο Θεός δημιουργεί στους δούλους τους δικούς του, έλξης αγιασμού, έλξης υπηρεσίας, έλξης αφιέρωσης, έλξης υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και εμφανίζεται στη Μαρία αφού αραβωνιάστηκε τον Ιωσήφ και λέει: «Χαίρε και χαριτωμένη μεταξύ των γυναικών ευλογημένη, θα συλλάβεις ιόν πριν παντρευτείς». Και η Μαρία πίστεψε, αλλά εξέφρασε την απορία της, πώς θα γίνει αυτό. Ο μεν Ζαχαρίας είπε: «Πώς θα βεβαιωθώ γιατί δεν πιστεύω». Η δε Μαρία είπε: «Πιστεύω, αλλά πώς θα γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Πώς θα συλλάβω αφού δεν θα είμαι παντρεμένη και δεν θα έχω σχέση με το συζύγιας με τον άντρα μου». Και αυτή την απορία την απαντάει. Στις απορίες απαντάει, στις ολιγοπιστίες επενδύνει επώδυνα. Για αυτούς τους οποίους έχει διαλέξει ο Θεός. Και πιστεύω ότι σας το λέει εσείς. Εδώ και σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν μας έφερε εδώ άνθρωπος, αλλά ο Χριστός προσθέτει στους σωζωμένους, στην εκκλησία τους σωζωμένους. Αλλά
πολλοί και κλειμένοι λίγοι εκλεκτοί. Και ελάχιστοι είναι αυτοί στους οποίους ευαρεστείται ο Θεός και υπόσχεται τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες στο έργο του. Και εμείς είμαστε ελάχιστοι μέσα στον κόσμο αυτό και θέλουμε να δοξαστεί ο Χριστός. Θέλουμε όχι να εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, καλό είναι, αλλά θέλουμε να μας χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο το δικό Του. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην πίμνη Του, μέσα στην εκκλησία Του, και η εκκλησία έχει ποιμένες, προϊστώτες. Θέλουμε να πειθόμεθα και να υπακούμε στους προϊστώτες μας, αλλά θέλουμε βασιλιάς και Κύριος στη ζωή μας να είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η Μαρία άκουσε αυτό που δεν έχει ακούσει κανένας άνθρωπος στη ζωή, καμία γυναίκα. Πνεύμα Άγιο θα επέλθει εψένα και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα συλλάβεις εγκαστρή και θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού. Βέβαια η πρόταση αυτή δεν είναι εύκολη, γιατί πρόταση της έκανε και πρέπει να την αποδεχτεί. Όπως πρόταση έκανε και στον Ζαχαρία και πρέπει να το αποδεχτεί. Πρόταση ευλογίας και θυσίας. Η πρόταση που έκαμε στη Μαρία δεν είναι απλή. Θα μείνεις εγκαστρή, θα μείνεις έγκυος και θα πας στον αρεβωνιαστικό σου και θα του πεις είμαι έγκυος. Και σε όλους τους ανθρώπους θα φανερωθεί ότι είσαι έγκυος ενώ δεν έχεις παντρευτεί. Αλλά γι' αυτό τη διάλεξε τη Μαρία. Γιατί λέει στο Λόγο του Θεού αμήν, ελπίζοντας στο Θεό. Δεν βλέπει τις δυσκολίες όπως βλέπουμε εμείς και θέλουμε να μας αλλάξει ο Θεός και να μας διορθώσει. Πώς θα το κάνω αυτό, μπελάδες, προβλήματα, πώς θα γίνει αυτό. Η Μαρία δεν είπε πώς θα γίνει αυτό στους ανθρώπους, πώς θα γίνει αυτό από σένα Κύριε. Έφυγε ο άγγελος και η Μαρία έφυγε τρεχάλα και πήγε στην ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα. Η Ελισάβετ πριν μπει ακόμη μέσα, η Μαρία όταν άκουσε το χαιρετισμό της πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και της είπε «Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου προς εμέ, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρθησε εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου». Την επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, προφήτευσε με κραυγή μεγάλη και είπε πράγματα τα οποία η Μαρία δεν ήξερε ότι ξέρει, γιατί την επισκέφθηκε ο άγγελος και που να το ξέρε, αλλά και η Ελισάβετ δεν ήξερε ότι ξέρει η Μαρία, γιατί τη Μαρία την είχε πληροφορήσει και την Ελισάβετ ο ίδιος άγγελος ο Θεός. Τι ωραία που είναι, κοινή γνώση από κοινό πρόσωπο, χωρίς να ξέρουμε ότι ξέρουμε τα ίδια. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και εκείνη τη στιγμή μάλιστα εσκύρτησε το παιδί της ο Ιωάννης ο βαφτιστής και πλήστη Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός. Παντοδύναμος ο Θεός. Και εκείνη τη στιγμή που άκουσε αυτά η Μαρία, επλήστηκε η Μαρία Πνεύματος Αγίου και άρχισε να προφητεύει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίωσε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψε εις την ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή ειδού από τώρα. Εκείνη τη στιγμή την επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο και στην έλαβε εγκαστρή. Είδατε τι ωραία προετοιμασία κάνει ο Θεός. Όμως να σας πω κάτι παρένθεση.
Τα ίδια πράγματα έχει κάνει και στη ζωή σου. Όταν κάνουμε την ομολογία μας, δεν ομολογούμε θαυμάσια αδερφή. Πώς έφερε σήμερα εδώ? Πώς με έφερε? Πώς σε αναγέννησε? Πώς σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Πώς σε κρατάει μέχρι τώρα? Αλλά το σημαντικότερο, και τι θα κάνει ακόμη. Αλληλούια. Και τι θα κάνει ακόμη. Ιδού από του νυν θα με μακαρίζουν πάσε εγενέ, διότι έκαμε σε με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Και έτσι ολοκληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού στην Ελισάβετ και στη Μαρία. Διεπίστωσε η Μαρία ότι η Ελισάβετ είναι έγκυος, η στήρα, και ότι το βρέφος σκύρτησε στην καρδιά της, 6 μηνών και πλήστη Πνεύματος Αγίου κατά το Λόγο του Κυρίου. Και διεπίστωσε και η Ελισάβετ, αφού έμεινε εκεί η Μαρία 3 μήνες, ότι και η Μαρία είναι έγκυος και μάλιστα εκ Πνεύματος Αγίου. Τώρα καθένας, κάθε μία το δρόμο της. Κάθε μία την οδόν που έχει προσδιορίσει ο Θεός για αυτήν. Σε 3 μήνες. Γιατί 3 μήνες έμεινε εκεί? Ίσως μόλις γέννησε, ίσως έφυγε πριν γεννήσει. Δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Η Ελισάβετ γέννησε και τώρα έχει την ευθύνη να μεγαλώσει ένα Ναζιραίο, ο οποίος μάλιστα θα έχει τη δύναμη του Ηλία και το Πνεύμα του Άγιο του Ηλίου του Προφήτου. Η Δε Μαρία γύρισε σπίτι της με φόβο στην καρδιά προφανώς, να συναντήσει έγκυο Σούσα, τον αρεβωνιαστικό της τον Ιωσήφ, ο οποίος είναι δίκαιος, άγιος, αλλά άνθρωπος. Και πράγματι, όταν τον πλησίασε, τι του είπε? Είμαι έγκυος. Τι θα είπε ο Ιωσήφ? Δίκαιος όν, δεν ήθελε να θυατρήσει αυτήν, αλλά ήθελε να απολύσει αυτήν, γιατί είναι άνθρωπος και θεώρησε ότι είναι μοιχός ή πόρνη. Αλλά τα πράγματα είναι στα χέρια του Θεού. Αδελφοί, τα πράγματα της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Αρκεί να μην παίρνουμε δικές μας πρωτοβουλίες. Τι πρωτοβουλία θα μπορούσε να είχε πάρει ο Ιωσήφ? Την καλύτερη πήρε σαν άνθρωπος. Να σε διώξω κρυφά και κάνω ό,τι θέλεις, γυναίκα μου δεν είσαι. Τι πρωτοβουλίες θα μπορούσε να πάρει η Μαρία? Να τον παρακαλέσει, να το εξηγήσει, θα το εξήγησε. Είναι μερικά πράγματα στη ζωή μας που είναι αδιέξοδα. Η πορεία της οικογένειας, διάλυσης. Πάλι καλά που δεν την μαρτύρησε να τη λιθοβολήσουνε τη Μαρία. Γιατί αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Να θυμώσει, να αγριέψει, να ανεβριάσει, να κάνει ξερογοθυρίο να γίνει. Και εγώ νόμιζα ότι είσαι Αγία, και εγώ νόμιζα και νόμιζα. Αλλά όμως ευχαριστούμε το Θεό γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Οι ελλείψεις μας είναι στα χέρια Του. Τα διέξοδά μας είναι στα χέρια Του. Όταν Τον εμπιστευόμαστε. Όχι, δεν πιστεύω ότι η Μαρία εμπιστευόταν τον Ιωσήφ, γιατί αν εμπιστευόταν τον Ιωσήφ, απολυμμένη θα ήταν, διωγμένη. Η Μαρία εμπιστευόταν τον Χριστό. Το ίδιο βράδυ όμως ο Θεός επισκέπτεται τον Ιωσήφ και του αποκαλύπτει την αλήθεια. Άγγελος Κυρίου, ο ίδιος. Γιατί οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα, αποσταλμένα, αποσταλόμενα από το Θεό στην υπηρεσία αυτών που πρόκειται να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών, ιδιαιτέρως δε αυτών που πρόκειται ο Θεός να χρησιμοποιήσει το έργο Του. Άγγελος Κυρίου εφανερώθη στον Ιωσήφ και του είπε: Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Και εσύ πρέπει τώρα, όταν θα γεννήσει Υιόν,
Τότε δεν ξέρανε αγόρι ή κορίτσι αν γεννάει. Όταν θα γεννήσει Υιόν, να καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Και αυτό έγινε για να πληρωθεί ο λόγος του Θεού ότι θα συλλάβει παρθένος και θα γεννήσει Υιόν. Γιατί τώρα εξέλεξε τον Ιωσήφ? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που στο λόγο του Θεού λέει ναι και αμήν. Αμέσως, εδώ και τώρα. Δεν λέει να το σκεφτώ, να το κουβεντιάσω, να συμβουλευθώ, ούτε να προσευχηθώ ακόμη, δεν λέει. Αλλά όταν βλέπει τον Κύριο να του μιλάει, λέει αμήν. Αλλά το αμήν δεν είναι μόνο λόγια, είναι έργα. Και αμέσως παρέλαβε τη γυναίκα του. Δεν είναι τυχαία η επιλογή των ανθρώπων. Είναι και συστηματική από το Θεό, αλλά και με μεγάλη λεπτομέρεια επιλεγμένη. Για σκεφτείτε να είχε διαλέξει έναν άλλον Ιωσήφ που θα έλεγε τώρα περίμενε να σου πω. Κάτσε να δούμε, να το σκεφτούμε. Και εγώ αλλιώς θα έχω μάθει, αλλιώς ξέρω. Εγώ ξέρω από τον Μωυσή ότι τις λιθοβολούμε. Τώρα τι μου λες? Αλλά είναι αυτή που λέει στο λόγο του Θεού αμήν. Και είναι αυτός που λέει στο λόγο του Θεού αμήν. Και πήρε τη γυναίκα του και μέχρι να γεννήσει δεν συνευρέθη μαζί της. Τα πράγματα τώρα βέβαια από εδώ και πέρα δεν θα γίνουν όλα καλύτερα. Χειρότερα θα γίνουν. Είπαμε. Η οδός τεθλιμμένη. Και ενώ επρόκειτο να γεννήσει διάταγμα από τον Κέσαρα, ειδικά φτιαγμένο από το Θεό για τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Όλοι να απογραφείτε στις πόλεις της γέννησής σας, γιατί ο γενόμενος πρέπει να γεννηθεί στη Βηθλέμ. Και είσαστε εκεί στη Ναζαρέτα πάνω. Διάταγμα ειδικό για όλη την οικουμένη, για αυτό το ζευγάρι. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και αναγκαστικό διάταγμα. Και με μια κοιλιά μέχρι εκεί η ευλογημένη αυτή η αγαπημένη μας μητέρα του Κυρίου η Μαρία μαζί με τον Ιωσήφ ξεκινάνε και φτάνουν στη Βηθλέμ. Και όταν φτάνουν στη Βηθλέμ δεν υπάρχει τόπος εν το καταλήματι. Γιατί ο βασιλεύς των βασιλέων πρέπει να γεννηθεί σε στάβλο και να σπαργανωθεί σε φάτνη. Και βρέθηκαν εκεί. Και γέννησε η Μαρία. Εγώ πιστεύω δεν απόνεσε καθόλου. Αν και δεν αποκλείεται να απόνεσε, γιατί ακόμη δεν είχε έρθει ο Σταυρός του Χριστού. Και γεννήθηκε ο Ιησούς. Και τον βάλανε να ζεσταθεί στη φάτνη, εκεί που τρώνε τα μοσχάρια. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα τσομπάνιδες, τσομπαναρέοι. Λέει εδώ είναι, πού είναι το μωρό στη φάτνη? Το βλέπω, έτσι μας είπαν οι άγγελοι. Για σκεφτείτε τώρα τη Μαρία και τον Ιωσήφ να τους ακούν να λένε, καθόμαστε έξω τη νύχτα και φως άναψε, ήρθαν άγγελοι, ψέλνανε και μας είπαν ότι γεννιέται ο Σωτήρας, ο Μεσσίας. Και το σημείο είναι ότι είναι σπαργανωμένος ο Μεσσίας σε μια φάτνη. Τρεχάτε! Σκεφτείτε τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Στην απελπισία τους, στην απόγνωσή τους, στη δυσκολία τους, έρχεται ο Θεός και τους δίνει δύναμη, ελπίδα. Τους θυμίζει τις επαγγελίες του. Τους θυμίζει τη δόξα του. Φύγανε. Στις 7 μέρες πρέπει τώρα να το αφιερώσουν. Πάνε να το αφιερώσουν. Το δίνουνε στον ιερέα, ήταν ο Σιμεών. Μόλις το παίρνει στην αγκαλιά του το παιδί, επλήστη Πνεύματος Αγίου. Τώρα ας πεθάνω Κύριε, γιατί είδαν τα μάτια μου
το σωτήριόν σου. Ακούει η Μαρία και ο Ιωσήφ. Αλληλούια. Ακούει το έργο του Θεού, τη δόξα του Θεού. Περάσαν οι μήνες και ξαφνικά να μάγοι που είναι σοφοί εκ της Ανατολής με δώρα, φτωχοί άνθρωποι, απολύτως πιο φτωχοί από εμάς, πιο φτωχοί από σένα που είσαι φτωχός, νομίζεις ότι σε πιο φτωχοί είναι αυτοί, αλλά έχουν στην αγκαλιά τους τον Κύριο των δυνάμεων και είναι πλούσιοι, γιατί η γη και το πλήρωμα αυτής είναι στα χέρια του Πατέρα του και φέρνουν άφθονο πλούτο και αφιερώνουν. Από πού τους φέρνουν? Ανατολή. 6 μήνες περπατάγανε για να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα, στη Βίθλεεμ. Αλλά τα χρειάζονται τα χρήματα. Τα χρειάζονται για να προχωρήσουν το έργο τους που τους εμπιστεύεται ο Θεός. Μπήκανε, έγινε σάλο στα Ιεροσόλυμα. Γιατί ψάχναν να βρουν τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Αλλά δεν είναι ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, είναι στη Βιθλέμ. Δεν είναι εκεί που νομίζουν, είναι εκεί που είναι γραμμένο. Μην ψάξεις να βρεις. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το Θεό όπου είναι μεγάλα. Ο Θεός όμως είναι εκεί που είναι μικρά. Σαν ένα σπιτάκι. Φτωχικό. Έτοιμοι να γυρίσουν πίσω. Κάποτε θυμάμαι, μου είχε πει ο Θεός, οι άνθρωποι ψάχνουν τον γεννημένο Χριστό στα Ιεροσόλυμα, αλλά αυτός βρίσκεται στη Βιθλέμ. Και ξέρετε πόσα πράγματα κατάλαβα εκείνη την ημέρα. Αυτά που καταλαβαίνετε κι εσείς και σας εξηγεί ο Θεός, τα ίδια καταλαβαίνουμε. Τη νύχτα έρχεται άγγελος και λέει, «Ει, ψήκω και φύγε, Ιωσήφ, θα ζητάνε τη ζωή του παιδιού». Δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει ο Ιωσήφ και που να το ξέρει. Αλλά ένα χαρακτηριστικό είχε, του μίλαγε και εκτελούσε. Το τέλειο χαρακτηριστικό του δούλου του Θεού. Αλλιώς είναι της πλάκας δούλος. «Σήκω και φύγε τώρα». Γιατί? Γιατί είχαν πάει οι μάγοι, είχαν περάσει από τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης με πονηριά τους λέει, πηγαίνετε να το βρείτε και εγώ όταν το βρείτε ελάτε να μου πείτε για να πάω να τον προσκυνήσω κι εγώ. Και ήθελε να το σκοτώσει. Τίποτα δεν ήξερε. Και εμείς τίποτα δεν ξέρουμε. Αλλά ο Θεός τα ξέρει όλα. Και άμα θέλει να σε υπερασπιστεί και να σε ευλογήσει και να σε σώσει, όλα θα τα κάνει. Αρκεί, είπαμε, ο Ιωσήφ ήταν ένας από αυτούς που ευαρέστησε το Θεό κατά πάντα στο έργο που του εμπιστεύθηκε, και η σοφία του να υποτάσσεται άμεσα, γρήγορα στο Λόγο του Θεού, χωρίς σκέψεις, ενδιασμούς και φόβους και αμφιβολίες και δισταγμούς. Μην νομίσει ο άνθρωπος που διστάζει ότι μπορεί να λάβει τίποτα από το Θεό. Το ίδιο πρωί σηκώνεται, είχε και τα δώρα των μάγων και πήγε στην Αίγυπτο, γιατί ήταν και αυτό γραμμένο, εξ Αιγύπτου θα καλέσω τον Υιό μου. Και εκεί πόσο θα κάτσει? Τον Κύριο περιμένει. Πέθανε ο Ηρώδης, έρχεται άγγελος Κυρίου και του λέει, σήκω και φύγε τώρα, γιατί τώρα δεν ζητάνε τη ζωή του παιδιού σου. Πέθαναν αυτοί που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού σου. Και σηκώθηκε, με ό,τι λεφτά του είχαν μείνει, πήγε στην Ναζαρέτ και έμεινε εκεί, γνωρίζοντας πια ότι ο Θεός του εμπιστεύθηκε τον Ιησού Χριστό. Και αυτός και η Μαρία. Γνωρίζεις, αδερφέ, ότι ο Θεός σου εμπιστεύθηκε τον Χριστό? Πολύ ωραίο έργο αυτό. Σου εμπιστεύθηκε το Λόγο Του. Σου εμπιστεύθηκε την αλήθεια. Σου εμπιστεύθηκε αυτό το που θέλεις. Ό,τι είναι γραμμένο μόνο και σε αυτό να περπατάς. Ότι ο Θεός το έκανε αυτό.
ότι ο Θεός σου δίνει τη δύναμη να εργάζεσαι, να υπηρετείς, να δοξάζεις το Θεό όταν θέλεις, χωρίς να κουράζεσαι. Του Θεού είναι αυτό. Αλλά ένα θέλει τώρα από εμάς ο Θεός. Λέει ο Θεός, εμείς να λέμε ναι. Πότε? Τώρα και όχι αύριο. Και τότε αυτό που θα μας εμπιστευτεί θα μεγαλώσει και θα δοξαστεί. Όχι ο Ιωσήφ και η Μαρία, το μωρό θα μεγαλώσει και θα δοξαστεί. Και στο μωρό θα δοθεί το υπερπανόνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επ ουρανίων, επ γήων και καταχθονίων. Αυτό το οποίο σου εμπιστεύτηκε για να το μεγαλώσεις ώστε ο Θεός να το δοξάσει. Αμήν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, άντρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά, ξέρουμε τι μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Πώς θα εργαστούμε? Σαν το Σολομώντα, εξητώντας τα πάντα υπό τον ήλιο, υπό τον ουρανό, ή σαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία που δεν είχε τίποτα αλλά εργάστηκαν κατά πάντα εις τα υπέρ τον ουρανό και υπέρ τον ήλιο αυτό. Είναι δική μας επιλογή. Είναι προσωπική σου επιλογή. Απολύτως. Εσύ θα πεις αμήν Κύριε, ή εσύ θα πεις στον κόσμο αμήν Κόσμε. Τι θέλεις λοιπόν? Τα πλούτη του Σολομώντα και προσεύχεσαι για αυτά να στα χωρίσει ο Θεός? Γνώρισε ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης, θλίψεις πνεύματος και ουδέν όφελος. Εμείς θέλουμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, με τη χάρη του Χριστού μας. Αμήν.